bootcamp πήρε όχι από τον κύριο Κουδουνάρη, ο οποίος μάλιστα την προέτρεψε, αντί για το My Style Rocks, να πάει καλύτερα στο Survivor. Βεβαίως πέρασε από τα ναι των δύο άλλων κριτών και θέλει δε, ακούστε αυτό, να πάρει 5 από το Στέλιο. Είναι η Σέβη. Έρχεται για πρώτη φορά δίπλα μου. Just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man. Κατερίνα, καλώς όρισες, Εύη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε συναντώ και από κοντά. Έχω την αίσθηση ότι κάπου σε γνωρίζω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς και από πού. Έχουμε γνωριστεί ποτέ? Όχι. Όχι, από κοντά δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, έτσι. Δεν ξέρω, η φυσιονομία σου, δεν ξέρω, κάτι μου κάνει. Και δεν νομίζω ότι είναι από τον bootcamp αυτό, γιατί είχες εμφανιστεί και πολύ διαφορετική τότε. Ναι, ναι, με ξανθομαλή, πολύ διαφορετική. Και τα λοιπά. Ξέρω ότι μόλις έχεις επιστρέψει από τη Νέα Υόρκη όπου ήσουν, mm-hmm. και ήσουν και για αρκετά χρόνια. 11. 11 χρόνια. 11 ολόκληρα χρόνια. Πώς έπρεπε να έρθεις εδώ πέρα? Ήθελα έτσι μια αλλαγή στη ζωή μου, όπως όταν έφυγα και πήγα για... στη Νέα Υόρκη, ήθελα μια αλλαγή, τώρα ήθελα ξανά μια αλλαγή. Γενικά είμαι τη αλλαγή. Τι ζώδιο είσαι, Εύη? Με δίδυμο. Σε δίδυμο. Ίσως γι' αυτό. Ίσως ξέρει τώρα. Είσαι εδώ πέρα λοιπόν στο My Style Rocks. Πήρες αυτή την απόφαση. Προφανώς σου αρέσει το στυλ, σου αρέσουν τα ρούχα. Σαφέστατα. Σαφώς. Εξαιρετικά. Και θέλεις να πάρεις και 5 από το Στέλιο. Δεν πρόκειται να ηρεμήσω. Το είπα και στο bootcamp. Δεν πρόκειται να ηρεμήσω αν δεν πάρω ένα 5 από τον κύριο Κουδουνάρη. Είναι το όνειρο τη ζωή μου. Πού πηγαίνεις για δουλειά τώρα, παιδί? Λοιπόν, εγώ σήμερα επέλεξα, πάω για σομελιέ σε ένα πολύ ακριβό high-end εστιατόριο. Μάλιστα. Της Αθήνας. Έχω συνέντευξη με τον chef και με τον restaurant manager. Για να... Να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Να τους φτιάξω μια πολύ ωραία λίστα κρασιών και να με έχουν στο team τους. Πολύ ωραία. Τέτοια θέλω να ακούω. Mm-hmm. Και τέτοια θέλω και να βλέπω, τις βαθμολογίες δηλαδή. Γελάς. Γιατί είναι βγαλμένο από τη ζωή γι' αυτό. Τι έχει γίνει. Αλλά να σου πω κάτι, σε έχω βάλει στο μάτι σήμερα. Όχι, αλλά πες μας. Επειδή είμαι δίπλα σου. Μπορεί γι' αυτό. Η Σέβη μου μου ανέβασε πολύ τις προσδοκίες και ήρθε τώρα σήμερα με ένα αντίσημο, λες και θα υπογράψουμε ασφάλεια ζωής. Και δεν βλέπω πουθενά το σομελιέ μέσα της. Εντάξει. Έξω της, τον βλέπεις το σομελιέ? Όχι, δεν το βλέπω. Ούτε μέσα ούτε έξω δεν υπάρχει σομελιέ. Όταν πάω για σομελιέ, πώς να πάω ντυμένη? Δεν ξέρω, περίμενα κάτι. Δηλαδή, εντάξει. Κάνει πολύ. Έχω ένα σεξ. Έχω ένα σεξι στοιχείο επάνω μου. Το οποίο δεν μ' αρέσει, γιατί ο σομελιέ εγώ το έχω λίγο πιο ανδρικό στο μυαλό μου. Σωστά, okay. Γι' αυτό υπάρχει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Δηλαδή ήθελα να σε δω λίγο πιο σοβαρή. Mm-hmm. Με λίγο σεξι, όντως. Mm-hmm. Αυτό μου κάνει αυτό που λέω, ότι λες και θα μου κάνεις ασφάλεια ζωής. Περιμένω εδώ πολύ πιο δυνατά πράγματα από σένα. Οκ, okay, αγάπη μου. Το δέχεσαι, αγάπη μου, ακούω. Mm. Δεν ξέρει που έπληξε. Το δέχομαι. Αλλάζω επάγγελμα. Τι λες? Ασφάλεια ζωής. Ούτε δεν νομίζω ότι... Ούτε γι' αυτό. Όχι. Εντάξει, κάποια στιγμή θα το βρούμε. Ναι, ίσως, ενδεχομένως. 2,3 είναι ο μέσος όρος και μπορείς να πας. Καλή επιτυχία, Σέβη. Thank you.